το πρωί της Τετάρτης 5 ένα μέσα από την εκπομπή, Μέγα Καλημέρα, η Ελεονόρα μελέτη μαζί με τους συνεργάτες της σχολίασαν τις εξελίξει του Survivor 5, Καθώς μπορεί να είναι έχει αρκετό καιρό που έχει κάνει πρεμιέρα ωστόσο κάθε επεισόδιο έχει ραγδαίες ανατροπές. Μάλιστα, ένα πρόσωπο το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες λόγω άμα του εκρηκτικού του χαρακτήρα, είναι ο Βαλάντης μιας και αρκετοί παίκτες έρχονται σε κόντρα μαζί του, τόσο από την ομάδα των διασύμων όσο και από των μαχητών. Οι δηλώσεις της Ελεονόρα μελέτη για τον Βαλάντη από το Survivor 5. Έτσι, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν η Ελεονόρα Μελέτη ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Εμένα ο Βαλάντης με έχει εκνευρίσει γιατί κλάθησαν και έβγαλαν τα άπλυτα του στη φόρα, την ωραιότερη τοποθέτηση την είχε ο απόστολο Ρουβάς, ο οποίος είπε ότι οι ομάδες γκρεμίζονται από μέσα και όχι από τους γύρω γύρω. Εκεί του έδωσε τη χειραψία του ο Βαλάντης, λέγοντας πως πρέπει να τον αποδεχτούν όπως είναι, αλλά γιατί πρέπει να τον αποδεχτούν και οι άλλο όταν κάθεται και τους ξεφτιλίζει και τους μειώνει έτσι. Survivor 5 Πώς λένε στην πραγματικότητα τον Βαλάντη το όνομα που του έδωσε ο παπάς αρκετοί τραγουδιστές έχουν αλλάξει το όνομά τους στο ξεκίνημα της καριέρας τους, έπειτα από παροτρύνσεις των δισκογραφικών εταιριών. Ένας από αυτούς ήταν στην αρχή της επαγγελματικής του πορείας και ο Βαλάντης. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει στο παρελθόν πως ο Μάκης Μάτσας είχε αλλάξει το όνομά του πριν χρόνια για να είναι πιο σύντομο. Ωστόσο, ποιο είναι το πραγματικό όνομα τεπώνυμο του καλλιτέχνη.